Καλησπέρα. Θα κάνουμε λοιπόν ένα βιντεάκι το οποίο θα μιλήσουμε λίγο για το πώς μπορεί να γίνει διαφήμιση στο Facebook. Καταρχήν θα μοιραστώ λίγο την οθόνη μαζί σας. Πηγαίνουμε λοιπόν πρώτα στο OMS. Θα κάνουμε login. Το νούμερο ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να βρούμε, να πάρουμε, είναι πού θέλουμε εμείς να κάνουμε τη διαφήμιση. Πού θέλουμε τα άτομα που θα πατήσουν τη διαφήμιση μας να πάνε. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ θέλω να πάω τα άτομα σε κάποια από τις δικές μου τις σελίδες, όπως είναι αυτή εδώ. Την επιλέγω, κάνω αντιγραφή και μετά πηγαίνω και ανοίγω το Facebook. Ανοίγοντας το Facebook θα πάω εκεί που λέει διαχείριση διαφημίσεων. Είτε εδώ που δείχνω την εικόνα, είτε θα πάω δεξιά που λέει δημιουργία διαφημίσεων, διαχείριση διαφημίσεων, οτιδήποτε. Πάω στο δημιουργία διαφημίσεων. Αυτό κάνει ένα μικρό διάστημα να ανοίξει. Και εδώ έχω δύο διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να γίνει η διαφήμιση. Ο ένας τρόπος είναι να κάνω προώθηση μιας δημοσιεύσεως και ο άλλος είναι να κάνω αύξηση επισκεψιμότητας στον ιστότοπο. Δηλαδή, ή θα έρθω εδώ και θα πάω να κάνω μια προώθηση από μια δημοσίευση που έχω κάνει στη σελίδα μου, ή θα έρθω και θα πω θέλω να αυξηθεί η επισκεψιμότητα στον ιστότοπο. Η πρώτη περίπτωση, όπως θα δείτε, λέει το εξής, ότι εγώ έχω μια σελίδα, μια fan page, στην οποία έχω κάνει κάποια ανάρτηση κάποια στιγμή εκεί μέσα και θα προσπαθήσω να προωθήσω μία από τις αναρτήσεις. Παραδείγματος χάρη, έχω μία φωτογραφία εδώ την οποία είχα βάλει ή είχα βάλει κάποιο άλλο ή είχα ένα σεμινάριο, οτιδήποτε χρειαστώ από αυτά. Δεν αλλάζει τίποτα ιδιαίτερο, είναι το ίδιο πράγμα όπως και η αύξηση επισκεψιμότητας. Οπότε, εγώ θα διαλέξω την αύξηση επισκεψιμότητας για να σας δείξω πώς ακριβώς θα το κάνουμε εφόσον θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το OMS. Οπότε τι κάνω. Έχω κάνει επικόλυση τη σελίδα μου. Θα ψάξει το Facebook να βρει τη σελίδα. Την έχει βρει και εδώ λέει και ποιο είναι το όνομα της εκστρατείας. Ας υποθέσουμε ότι το αφήνουμε όπως είναι ή μπορώ άμα θέλω να γράψω ότι αυτό για να θυμάμαι εγώ ότι είναι το plan παύλα 2 και ότι είναι, θα κάνουν κλικς. Δηλαδή κόσμος θα επισκεφτεί τη σελίδα μου. Πατάω λοιπόν εδώ OK και πάω στο δεύτερο κομμάτι. Όπως βλέπετε, ήδη το αριστερά εδώ κομμάτι θεωρείται ο στόχος δεδομένος. Θα προχωρήσω και θα πάω στο διαφημιστικό. Εδώ λοιπόν μπορώ να επιλέξω ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα συμμετέχουν και θα παρακολουθήσουν τη διαφήμισή μου. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι. Ένας τρόπος που μπορεί να γίνει αυτό είναι να έρθω εδώ και να επιλέξω, παραδείγματος χάρη, χώρα. Οπότε να βάλω, παραδείγματος χάρη, Ελλάδα. Μπορώ να βάλω, αν θέλω, Αθήνα. Οπότε να βάλω την Αθήνα και θα μου επιλέξει την Αθήνα και λέει γύρω-γύρω 40 χιλιόμετρα. Τι θέλει ο καθένας να βάλει. Μπορεί, αν θέλει κάποιος, να βάλει όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, θέλω να βάλω όλη την Ελλάδα. Πολύ ωραία. Επομένως, η διαφήμιση μου θα πάει σε οποιονδήποτε βρίσκεται στη χώρα. Να ορίσω εδώ μέσα πιο κάτω ποιες ηλικίες θέλω. Από 18 λέει έως 65, ας υποθέσουμε ότι εγώ θέλω να βάλω από 25 έως 55, διότι περισσότεροι συνομήλικοι μου θα είναι έτσι και αλλιώς σε άλλο κόσμο. Ναι. Μπορώ να προσθέσω τι γλώσσα θέλω. Η γλώσσα που προσθέτω είναι η γλώσσα που έχει το Facebook. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να θέλω να βάλω ελληνικά, μπορεί να θέλω να βάλω ελληνικά, μπορεί να θέλω να βάλω αγγλικά. Αγγλικά. Δηλαδή, αν κάποιο το Facebook είναι στα αγγλικά, θα πάει στα αγγλικά. Και εδώ μπορώ να κάνω πιο λεπτομερή στόχευση, να επιλέξω τι θέλω να κάνω. Παραδείγματος χάρη, θέλω να βάλω ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο ή ανθρώπους οι οποίοι είναι ελληνικής καταγωγής ή ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε ένα σπίτι το οποίο έχει μια οικογένεια ή ζουν 2-3 άτομα μαζί, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Μπορώ, εάν θέλω, προσέξτε, να βάλω τι άλλα ενδιαφέροντα υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη, θέλω
να βρω ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με δικτυακές εταιρείες. Παραδείγματος χάρη, να γράψω το όνομα μιας δικτυακής εταιρείας που τυχαίνει να έχω ασχοληθεί στο παρελθόν και να πω αυτό. Μπορώ να βάλω εδώ και αυτό που λέει Amway Global. Μπορώ να βάλω μια άλλη εταιρεία που στο παρελθόν μπορεί να έχω ασχοληθεί εγώ και να είναι η Organo Gold. Μπορώ να βάλω την Avon, διότι έχω ασχοληθεί. Μπορώ λοιπόν να βάλω ένα σωρό πράγματα. Μπορώ να βάλω τον Κιωσάκη, τον Ρόμπερ Κιωσάκη, που έχει γράψει ένα βιβλίο, το Πλούσιο Μπαμπάς, το Χος Μπαμπάς, και εκτιμώ ότι κάποιος ο οποίος το έχει διαβάσει, ίσως το ενδιαφέρει. Έτσι λοιπόν μπορώ να έχω κάνει, να βάλω τα ενδιαφέροντα που χρειάζομαι. Μπορώ να θέλω να εξαιρέσω άτομα ή να περιορίσω το κοινό. Ό,τι θέλω εγώ να κάνω. Και σαφέστατα, εάν θέλω, μπορώ να αποθηκεύσω αυτό το κοινό, να το δώσω ένα συγκεκριμένο όνομα, παραδείγματος χάρη Αθήνα, παραδείγματος χάρη Ελλάδα δικτυακά, να το σώσω και να αποθηκευτεί έτσι σαν κοινό. Τώρα με αυτόν τον τρόπο τι έχω κάνει. Έχω βρει ένα συγκεκριμένο κοινό. Δεξιά μου λέει ότι η πιθανή απήχηση θα είναι περίπου 8.000 άτομα αυτοί οι οποίοι θέλουν. Εδώ θα μπορούσα να βάλω περισσότερο. Και ποιες είναι οι ηλικίες, ότι είναι 25-55, ελληνικά, αγγλικά κλπ. Και τι άλλο τους ενδιαφέρει. Ένας άλλος τρόπος να το κάνω αυτό είναι να έχω αποθηκεύσει ένα συγκεκριμένο κοινό, να έρθω επάνω που λέει κοινό και να επιλέξω εγώ, παραδείγματος χάρη, που έχω φτιάξει ένα συγκεκριμένο και είναι MLM audience σε όλη την Ελλάδα. Με το που βάζω αυτό, κατευθείαν όπως βλέπετε, έρχεται εδώ, μπαίνουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με δικτυακά στην Ελλάδα και έχω 25 με 55. Κατευθείαν έχω ορίσει το κοινό το οποίο θέλω εγώ. Αφού όρισα και το κοινό που θέλω εγώ, πηγαίνουμε πλέον, όπως βλέπετε αριστερά, ορίστηκε το κοινό, πάμε στον προϋπολογισμό. Πόσα χρήματα θέλω να ξοδέψω. Το ελάχιστο που μπορώ να βάλω την ημέρα είναι 5 ευρώ. Άρα έβαλα εγώ 5 ευρώ. Εδώ λέει πότε θες να εμφανίζεται και πότε θες να λύγει, εάν θες να βάλεις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Δηλαδή, εγώ αν θέλω να βάλω ότι θα λύγει η διαφήμιση μου στις 29 Φεβρουαρίου, το έχω ορίσει και μου λέει, εάν προβάλλεται η διαφήμιση σας μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου, μπορεί να έχετε εξοδέψει τόσα χρήματα. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό. Ναι. Σου λέει, αφού έβαλες Ιανουάριο και το έχεις κάνει μέχρι 29 Φεβρουαρίου, δηλαδή θα είναι 5 ευρώ επί 30-35 μέρες, θα ξοδέψει συνολικά αυτό. Εσύ μπορεί να θέλεις να βάλεις ότι εγώ θέλω να πάει μέχρι 31 Ιανουαρίου. Θα ξοδέψεις 25 ευρώ. 5 ευρώ είναι το ελάχιστο. Ή από σήμερα και μέχρι να το σταματήσω. Ό,τι θέλεις εσύ. Τι θέλω να κάνω? Θέλω να κάνω κλικ στον ιστότοπο. Το αφήνω. Και ορίζω το μη αυτόματα. Δηλαδή, εδώ μου λέει προτινόμενη προσφορά. Το κάθε κλικ πόσα λεφτά θα μου κοστίσει. Λέει, σου προτείνω να είναι 11 λεπτά. Δηλαδή, κάθε ένας που θα κάνει κλικ στη διαφήμιση μου, θα μου κοστίσει εμένα 11 λεπτά. Λέω εγώ λοιπόν, ωραία, ας το βάλω εγώ 0,10. 10 λεπτά κάθε κλικ. Και φεύγω πιο κάτω. Δεν με ενδιαφέρουν όλες οι λεπτομέρειες. Έχω τελειώσει και με το κοινό. Όπως βλέπετε, όλα αυτά έχουν πάρει έναν ύπο, σημαίνει ότι είναι σωστά. Και πάμε να φτιάξω τη διαφήμιση. Λέει τώρα λοιπόν εδώ. Πώς θέλετε να κάνετε τη διαφήμιση σας? Θέλετε να έχει μία εικόνα ή ένα βίντεο ή πολλές εικόνες σε μία διαφήμιση? Αυτό είναι μία επιλογή. Μπορεί λοιπόν να είναι πολλές εικόνες που ουσιαστικά θα στέλνουν στο ίδιο κομμάτι. Ή να βάλω μία εικόνα. Εγώ θα επιλέξω να βάλω μία εικόνα. Έρχομαι λοιπόν εδώ πιο κάτω και λέει επιλέξτε εικόνες. Μπορείς να ανεβάσεις εικόνες από τον υπολογιστή σου ή να βρεις έτοιμες εικόνες που μπορεί να υπάρχουν. Ανοίγω τη βιβλιοθήκη, υπάρχουν διάφορες εικόνες που έχουν έρθει στο παρελθόν, υπάρχουν έτοιμες στημένες εικόνες που εγώ αν θέλω να βάλω εδώ ότι με ενδιαφέρει το internet marketing, πιθανόν θα μου δείξει διάφορες φωτογραφίες, τις οποίες κοιτάζω και λέω μου αρέσει. Προσέξτε, το Facebook δεν σου αφήνει να κάνεις διαφήμιση αν έχεις πάνω από 20% λόγια. Δεν θέλει λόγια, θέλει μόνο φωτογραφίες. Έρχομαι εδώ. Αυτή καλή είναι? Καλή είναι. Ωραία. Κάνω ό,τι θέλω να την πάρω, πατάω τέλος και μου ανεβάζει κατευθείαν τη φωτογραφία εδώ πέρα. Εάν θέλω πάλι να ανεβάσω από τον υπολογιστή μου, μπορώ να πατήσω εδώ το κουμπάκι. Θα πάει στον υπολογιστή μου στις διάφορες φωτογραφίες που έχω εδώ. Θα πάω εγώ να διαλέξω, παραδείγματος χάρη, μία φωτογραφία η οποία θα αναφέρεται στο πλάνο Β και θέλω να ανεβάσω εγώ αυτή τη φωτογραφία η οποία λέει πλάνο Β.
Παράδειγμα. Επιλέγεις απλώς ποια φωτογραφία θες να κάνεις. Βλέπετε ότι σιγά σιγά γίνεται το ανέβασμα. Εδώ δεξιά σου λέει τι όροι πρέπει να υπάρχουν να προσέχεις. Έτσι, δεν με ενδιαφέρει τελικά αυτή η φωτογραφία, τη σβήνω. Και έρχομαι εδώ και βλέπω πώς θα φαίνεται η διαφήμιση μου. Δεξιά. Λέει εδώ, κάπως έτσι θα φαίνει η διαφήμιση και με ενδιαφέρουν τα λόγια. Α, πολύ ωραία. Για να βλέπω τι γίνεται. Ας πάμε καταρχήν από σε ποια σελίδα αναφέρεται. Σαφώς δεν αναφέρεται στη σελίδα της Olympic Idea, αναφέρεται στην σελίδα Plan B Solutions. Ωραία. Άλλαξε αυτό. Αυτό θα φαίνεται πάνω. Δηλαδή εδώ, στην προεπισκόπηση, θα φαίνεται το Plan B Solutions. Πατάω λοιπόν τίτλο. Ο τίτλος είναι αυτός που θα βγει εδώ πιο κάτω. Γράφω λοιπόν εγώ, παράδειγμα, στα ελληνικά, εκπληκτική ευκαιρία για εισόδημα. Ωραία. Μου βγάζει ένα κίτρινο, λέει δεν μπορείς να το πάρεις αυτό. Είναι πολύ μεγάλη, γιατί έχει συγκεκριμένα γράμματα που μπορείς να δεχθείς. Εκπληκτική ευκαιρία εισόδημα. Ούτε και αυτό γίνεται. Πρέπει να βάλω κάτι άλλο. Το σβήνω και το εκπληκτική. Λέω ευκαιρία εισοδήματος. Το δέχεται. Πάρα πολύ ωραία. Να το, εδώ θα εμφανιστεί αυτό. Ίσως όχι τώρα άμεσα, θα εμφανιστεί όμως μόλις προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Βάζουμε ένα κείμενο. Το κείμενο που θα βάλουμε, πού θα πάει, θα πάει στο πάνω μέρος της φωτογραφίας, εδώ. Γράφουμε λοιπόν εμείς ότι ήλθε ο καιρός να εκμεταλλευτείς το ίντερνετ. Έβαλα λοιπόν εγώ αυτό. Ήρθε ο καιρός να εκμεταλλευτείς στο ίντερνετ. Πηγαίνω εδώ και λέει τι κουμπί θέλετε να υπάρχει. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κουμπί κάπου εδώ το οποίο να λέει μάθετε περισσότερο, γραφτείτε, δείτε περισσότερο, κάντε αίτηση, αγοράστε τώρα, να μην έχει κουμπί. Συνήθως βάζουμε κουμπί γιατί μας ενδιαφέρει να μάθει κάποιος περισσότερο. Αφήνω λοιπόν το μάθετε περισσότερο. Και θέλω να γράψω και ένα κειμενάκι από κάτω, οπότε πηγαίνω στην εμφάνιση σύνθετων επιλογών και γράφω εδώ πέρα. Με μικρά πράγματα τώρα. Επιτέλους, ήλθε ο χρόνος να εκμεταλλευτούμε τις νέες τεχνολογίες. Ο κάθε άνθρωπος εδώ μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, να το βάλει με το δικό του τρόπο. Δεν σημαίνει ότι το κείμενο θα είναι το σωστό κλπ. Πάρα πολλοί έχουν εξαιρετικές ιδέες τις οποίες μου αρέσουν. Να το. Ήδη το έχει βάλει αυτό. Ήρθε ο καιρός να εκμεταλλευτεί στο ίντερνετ. Μπορώ να βάλω και ένα θαυμαστικό εκεί στο ίντερνετ. Ήρθε ο χρόνος να εκμεταλλευτεί στις νέες τεχνολογίες. Μπορώ, αν θέλω, επειδή δεν μου άρεσε εδώ, να το γράψω στα λατινικά. Να μην φαίνομαι ότι είμαι παντελώς άσχετος. Πολύ ωραία. Δεξιά, τι κρατάω. Ενημερώσεις για υπολογιστές. Είναι αυτό το οποίο βγαίνει μπροστά όταν βλέπω τη σελίδα μου στο Facebook. Στα κινητά επίσης εμφανίζεται. Στη δεξιά στήλη συνήθως το αφαιρώ και αφαιρώ και όλα τα άλλα. Πάρα πολύ ωραία. Τελείωσα. Βλέπω αριστερά ότι είναι τακτοποιημένα όλα τα νη. Οπότε λέω υποβολή της παραγγελίας. Με το που υποβάλλω την παραγγελία, γίνεται επεξεργασία της παραγγελίας και μου δείχνει το Facebook ότι εγώ επεξεργάζομαι την παραγγελία σου και θα σου δώσω απάντηση. Δεν πρόκειται να γίνει αστραπιαία αυτή η διαφήμιση. Παίρνει λίγο χρόνο γιατί θέλουν να ελέγξουν το κείμενο, τις φωτογραφίες και τα υπόλοιπα. Έχουν τους δικούς τους αλγορίθμους στο πώς θα γίνει αυτό. Γίνεται λοιπόν ο έλεγχος από το Facebook. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος. Ωραία. Επιστρέφουμε λοιπόν στη σελίδα. Αυτό είναι το κομμάτι του πώς κάνω διαφήμιση στο Facebook. Τελειώνουμε εδώ. Σε επόμενο βίντεο θα πούμε πώς βλέπουμε τα αποτελέσματα που είχαμε. Καλό απόγευμα.